Λία, σπετσιώτικα, εδραϊκά και ψαριανά και 16 πυρπολικά είχαν συγκεντρωθεί κοντά στις Σπέτσιες για την αντιμετώπιση του εχθρικού στόλου. Τα εδραϊκά βρίσκονταν στη μεταξύ Τρίκερ και Δοκού θάλασσα. Τα σπετσιώτικα νότια της Πετσοπούλας και ανατολικότερα τα ψαριανά. Τα πλωτά φρούρια του εχθρού πλησιάζουν στις Σπέτσιες σε βολή κανονιού. Πυκνό κινητό δάσος σχηματίζουν τα υψίστια πλοία τους, που αρχίζουν να κανονιοβολούν δεξιά και αριστερά. Από το φανάρι που βρίσκεται το κανονιοστάσιο των Σπετσών, τους έρχεται η απάντηση στις βολές τους. Όταν ο Ναύαρχος Μιαούλης βλέπει ότι ο τουρκοκυπτιακός στόλος πλέει με πορεία το στενό ανάμεσα στο νησί και την απέναντι ερμιονική παραλία, υψώνει σήμα να τον ακολουθήσουν όλα τα καράβια στο μυθό του Αργολικού, όπου τα μικρά ελληνικά πλοία θα καταναυμαχούσαν με ευχέρεια τα μεγάλα τουρκικά και τα πυρπολικά θα δρούσαν με αποτελεσματικότητα. Αλλά δεν τον υπακούουν όλοι. Ο Ανάργυρος Λεπέσης, ο Αντώνης Κριεζής, ο Ιωάννης Τσούπας, ο Δημήτριος Λάμπρου Λεωνίδας, ο Ιωάννης Κούτσης, ο Λεωνάρδος Θεοδωρής και ο Λάζαρος Παναγιώτας που βρέθηκαν ανατολικότερα, επειδή νόμισαν πως ο Μιαούλης ήθελε να αποφύγει τη σύγκρουση, οδηγούν τα πλοία τους ανάμεσα στα εχθρικά και αρχίζουν πρώτοι να κανονιοβολούν. Η σύγκρουση γενικεύεται. Τα πλοία των τριών νησιών χτυπούν από τα πλάγια των εχθρών, που κυκλωμένος πυροβολείται τόσο από τα γύρω σκάφη, όσο και από τις γύρω ακτές των Σπετσών και του Κραλιδιού. Ο αγώνας είναι άνισος. Οι Έλληνες όμως πολεμούν με αδάμαστη τόλμη και αυτοθυσία. Το όραμα της ελευθεριάς καταργεί το φόβο του θανάτου και αποβάλλει από την ψυχή τους κάθε διστακτικότητα. 140 περίπου πολεμικά πλοία εκπυρσοκροτούν συνέχεια 5 ολόκληρες ώρες. Όλα γύρω είναι σκοτεινά. Πυκνό σύννεφο καπνού σκεπάζει τα πάντα. Σεισμός γης ακούγεται και έκρηξη σαρμένων στη θάλασσα μαζί με φωνές, θρήνους και παρορμήσεις. Κατά το δειλινό μερικά εδραϊκά πλοία κινδυνεύουν. Μοίρα αφρικανικών πλοίων κατορθώνει να διασπάσει τη γραμμή τους και να τα ρίξει στους βράχους του Δοκού. Τότε ο Πιπίνος ρίχνει το πυρπολικό του πάνω σε ένα εχθρικό βρίκι και βοηθά τα εδραϊκά πλοία να σωθούν προς την παραλία της Ερμιονίδος. Το πυρπολικό όμως του Πιπίνου δεν έχει αποτέλεσμα. Ενωμένοι τώρα οι Έλληνες παρεμποδίζουν τον εχθρό που ήθελε να στραφεί προς τον αλκοολικό κόλπο. Τόλμη και πείσμα επιδεικνύονται και από τα δύο μέρη. Το τέλος της ναυμαχίας δόθηκε με μια νέα απόπειρα ελληνικού πυρπολικού. Από τις ακτές των κανονιοστασίων των Σπετσών, όπου βρισκόταν ο Χατζηγιάννης Μέξης με τους άντρες του, όρθιος, πάνω στο μικρό πυρπολικό του με το δαυλό στο χέρι, εξορμά ο αδάμαστος πυρπολιτής Κόσμας Μπαρμπάτσης και κατευθύνεται σαν πύρινος χήμαρος εναντίον της τουρκικής ναυαρχίδας.
ατρόμητος πετσιώτης ναυτικός, με βαθιά συνέστηση της ψηλής αποστολής του, αλλά και με ακράδαντη την πεποίθηση για επιτυχία, ενθαρρύνει με την τόλμη του τους ναύτες του και δίνει εντολή με την πρωτόδη φωνή του στον πιδαλιούχο να στρέψει την πλώρη του πυρπολικού προς το πλησιέστερο και τρομακτικότερο εχθρικό δίκροτο, την τουρκική ναυαρχίδα. Το ανυπέρβλητο αυτό εγχείρημα μέσα στο πανδαιμόνιο των κανονευολισμών τόσων πλοίων συνοδεύουν οι ευχές, οι προτροπές και οι επιφημίες του Χατζηγιάννη Μέξη, του Αναστάσιου Ανδρούτσου και των άλλων υπερασπιστών του νησιού, καθώς και των αυτών που παρακολουθούσαν από τα κοντινά πλοία. Προσπαθούν με κανονευολισμούς να ανακόψουν την πορεία του. Βροχή τότε πέφτουν γύρω του οι πελώριες μπάλες των κανονών του εχθρού. Μα ο γενναίος πυρπολιτής, που σαν από θάμα μένει άντροπος, συνεχίζει την πορεία του προς την αυαρχίδα. Οι Τούρκοι λιποψυχούν μπροστά στον επερχόμενο θάνατο. Και ο Μεχμέτ Πασάς, έντρομος, δίνει το σύνθημα της υποχώρησης στο στόλο του, που κατευθύνεται πλέον στο ανοιχτό πέλαγος. Ο δαυλός του Μπαρμπάτσι σπέλνει τον τρόμο στον εχθρό και τον τρέπει σε άταχτη φυγή.